Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και δεν είναι άλλο από το, από τη σύσκεψη του Σαββάτου, την οποία δεν ξέρω αν προέκυψε μετά από το αίτημα που έχουν κάνει και όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι για το φράγμα Νεστορίου. Ήταν μια καλή ευκαιρία μετά το αίτημα των συλλόγων. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Το Σάββατο λοιπόν τι θα πούμε και ας ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Ήταν κάτι που το έλεγα και εγώ, το έχω πει και στις συνεντεύξεις ότι όλοι μαζί, μάλιστα όταν ήμουν αντιπολίτευση είχα πει κιόλας τι κάνουν οι αγροτικοί σύλλογοι. Ήταν όντως μια έτσι συλλογική προσπάθεια. Και μετά από και την επιστολή που έγινε, την οποία υπογράψαν όλοι οι συνεταιρισμοί και οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής Καστοριάς, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι το έργο αφορά όλο τον νομό, όλη την περιφέρεια και ενότητα. Φυσικά. Δεν αφορά μόνο ούτε το Δήμο Νεστορίου, ούτε το Δήμο Καστοριάς, αφορά όλο, όλο την περιφέρεια και ενότητα Καστοριάς. Εχθές ο κ. Κασαπίδης ήρθε το μεσημέρι και μεταξύ άλλων συζητήσαμε και κάποια άλλα θέματα, οριστικοποιήσαμε αυτό που θέλανε και οι αγροτικοί σύλλογοι. Σάββατο πρωί 10.30 στο αμφιθέατρο της... Σάββατο πρωί 10.30 λοιπόν. ...πιέψιλον Καστοριάς. Κάνουμε σύσκεψη με μοναδικό θέμα το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πορεία και την εξέλιξη με το φράγμα του Νεστορίου. Για το οποίο ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε κάντε κάτι, χάνουμε το έργο. Μέσα στην εκπομπή μας. Απίστευτο και εσείς το έχετε πει. Και μάλιστα είναι μια καλή ευκαιρία κύριε Σαββόπουλε. Τον Ιούνιο έρχεται ο κύριος Βορύδης. Ναι, ναι, εν όψει της επίσκεψης του κύριου Θέλουμε Βορύδη. Θέλουμε τον κύριο Βορύδη στην Καστοριά να δώσει πολιτική λύση. Τελεία παύλα. Ναι, κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, σαν αρμοδιότητα ανήκει στον υφυπουργό, τον κύριο Σκρέκα, επειδή έχει να κάνει με έργα. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή και. Και ναι, είναι, όχι, είναι και θέμα αρμοδιότητα. Εννοείται ότι ο υπουργός είναι αυτός που δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές. Πιθανόν το Σάββατο να έχουμε και με Skype τον κύριο Σκρέκα στη συνάντηση αυτή των φορέων. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ο οποίος θα τοποθετηθεί για το έργο. Καλεσμένοι είναι οι τρεις δήμαρχοι, παρουσία του Περιφερειάρχη η σύσκεψη. Θα είναι οι δύο βουλευτές. Μάλιστα. Θα είναι η κυρία Αντωνίου Μαρία ως γραφείο πρωθυπουργού. Ναι. Θα είναι όλοι οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι συμπολίτευσης αντιπολίτευσης της ΠΕ Καστοριάς. Και οι εκπρόσωποι των συλλόγων που έθεσαν το αίτημα. Μάλιστα. Δεν θα είναι τώρα, κόσμος, να το πούμε. Δεν θα είναι κόσμος. Όχι, μα δεν το επιτρέπει και για τους λόγους της ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο ναι, είναι καθαρά θέμα. Αλλά έτσι είναι μια. Καταλαβαίνετε ποιοι θα είναι εκεί τώρα που το λέει όλη τη σύνθεση του πάνελ ο κύριος Σαββόπουλος. Πάρα πολύ σημαντική συνάντηση με Skype και ο υφυπουργός Κρέκας που διαχειρίζεται το θέμα. Αυτό το λέω με μια μικρή επιφύλαξη. Εντάξει, θα γίνει. Αν το παρέψει, πρέπει να γίνει. Και μάλλον θα είναι και μέσω Skype θα είναι και ο κύριος Κρέκας, ο οποίος λοιπόν, θα πει και αυτό στην άποψη. Δεν θέλω να πω παραπάνω, θα είμαστε εκεί το Σάββατο. Ελπίζουμε να έχουμε έτσι θετικά νέα και με 10.30. Τα οποία θετικά νέα να οριστικοποιηθούν και με τον ερχομό στη δική Μακεδονία του κυρίου Βορύδη, που είναι ο υπουργός. Αυτό λέμε, το λέμε από την πρώτη ώρα. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι είναι το σημαντικότερο έργο, το έργο το οποίο είναι αναπτυξιακό, το έργο που δεν πρέπει να χαθεί η φετινή χρονιά του 2020 και πρέπει να εξαντληθεί όλη η προσπάθεια αυτή που γίνεται. Υπάρχει η βούληση από την πολιτική ηγεσία. Επισκεφτήκαμε με τον κύριο Τζικαλάκια, τον κύριο Σκρέκα πριν περίπου 5 μήνες, 4 μήνες, το Φεβρουάριο μήνα. Τον είχαμε συναντήσει ξανά σε κάποιες άλλες έτσι περιοχές όπου το Υπουργείο θέλει πολιτικά να λυθεί το θέμα. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα στάδιο όπου τώρα γίνεται η γνωμοδότηση από την Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε επί του αιτήματος της ματέωσης της λύσης της σύμβασης. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε μια απόφαση δικαστική τελεσίδικη η οποία δέχτηκε το αίτημα της εταιρείας που ζητήθηκε να λυθεί η σύμβαση. Αυτή τη στιγμή η σύμβαση είναι διελειμμένη, δεν υπάρχει σύμβαση. Προβλέπεται όμως από τον νόμο η ματέωση της λύσης της σύμβασης. Δηλαδή τώρα ας πούμε όταν λέμε τέλος πάντων να κηρυχτεί έκτοτος ο εργολάβος και τα λοιπά, αυτά δεν ισχύουν. Έχουμε μια σύμβαση η οποία δεν ισχύει και έχουμε μια αίτηση από την εταιρεία η οποία ζητάει τη ματέωση της λύσης της σύμβασης με θετικές ζημίες. Δηλαδή με ζημίες οι οποίες λένε ότι το τελευταίο 2,5 χρόνια εμείς που δεν δουλεύαμε υποτίθεται ότι ήταν η επαιτειότητα του Υπουργείου και όλα αυτά και άρα ζητάμε η Επιτροπή, η τριμελής που έχει συγκροτηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εισηγηθεί στον Υπουργό.
Πιστεύω ότι στα πλαίσια της εξέβρεσης της λύσης, γιατί όλα τα άλλα τα σενάρια, κύριε Νατσούλη, είναι λίγο χρονοβόρα. Και τα χρονοβόρα, ξέρουμε, στο δημόσιο. Πάμε στον επόμενο, στον επόμενο. Και πολλούς κινδύνους. Πολλούς κινδύνους, πάντα. Δηλαδή το 2020 είναι σημαντική χρονιά και αρκεί θα πρέπει να το κατασκευάσει να το έργο. Αρκεί να κατασκευαστεί το έργο όμως. Ναι, από την άλλη. Μου δίνετε και μια καλή ιδέα, επειδή και το Σάββατο έχουμε πια εκπομπές. Μήπως συνδεθούμε και απευθείας να σας παρακολουθήσουμε. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Πάμε τώρα. Ίσως επειδή είναι σε πολιτικό επίπεδο να μην μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Θα το ρωτήσουμε αυτό. Αν μας αφήσετε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδεθούμε επειδή απευθείας. Είναι καθαρά έτσι μια κλειστή συνάντηση, ότι στο τέλος θα τοποθετηθεί ο Περιφερειάς και θα πείτε ότι έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Κορενσίδη για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων τον είχαμε όμως, γιατί το ακούσαμε και για πρώτη φορά, ότι συνεταιρίζεται ο Δήμος Καστοριάς με τον Δήμο Νεστορίου σε μια ενεργειακή κοινότητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενός μεγαβάτ στην αρχή και με προοπτική να φτάσει και τα 16 χώρο, μάλλον κοντά στα σύνορα των δύο Δήμων. Από την άλλη, παρεπιπτόντως μας έρχεται μια πληροφορία όσο μιλούσαμε, ότι επίκειται και ένας ακόμη συνεταιρισμός μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Άργους. Αληθεύει? Κοιτάξτε, έχουν γίνει δύο συναντήσεις. Παρουσία του Περιφερειάρχη, στην πρώτη ήμουν και εγώ παρόν. Ναι. Και η κυρία Κυριακίου Δικάλη, η οποία ξέρει καλύτερα το θέμα, γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς της Περιφέρειας να γίνει ένα σχήμα με ομπρέλα την Περιφέρεια και όλους τους Δήμους. Ξέρω εγώ, και μάλιστα ένα αρκετά μεγάλο αριθμό Δήμων έχει συμφωνήσει. Εννοείται. Τώρα, αυτό που είπατε προηγουμένως, με ενημέρωσε ο κύριος Κορετζίδης πριν λίγο βγει στην εκπομπή σας, ότι αποφάσισε, ξέρω εγώ, να συνεταιριστεί με το Δήμο Νεστορίου. Και το ανακοίνωσε. Τα θέματα των ενεργειακών κοινοτήτων, χωρίς να θέλω, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Ναι. Ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς Περιφέρειας. Να μιλήσουμε την κυρία Κυριακίδου γι' αυτό. Ναι, ξέρω ότι μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων να ενσωματωθούν κάποιες ενεργειακές κοινότητες εφόσον αυτό τους συμφέρει οικονομικά. Ξέρω επίσης ότι από τους 13 Δήμους της Περιφέρειάς μας, ένας μεγάλος αριθμός έχει συμφωνήσει. Καταρχήν έχει κάνει μια προφορική συμφωνία, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα, ότι θα συμμετέχουν στο σχήμα της Περιφέρειας. Άρα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, αφού οι άλλοι δύο έχουν συνδεστεί στον νόμο μας, να υπάρξει ο συνδεσμός της Περιφέρειας για αυτό το θέμα με τον Δήμο του Άργους. Και με τους άλλους Δήμους. Εντάξει, αλλά δεν αποκλείει και μια περαιτέρω συνεργασία να καταλήξουν σε ένα κοινό σχήμα. Το κρατάμε, θα μιλήσουμε και με την κυρία Κυριακίδου ή με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη αυτό το θέμα. Είναι η περίοδος όπου αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους. Με τον κύριο Κεπαψόγλου φυσικά. Και με τον κύριο Κεπαψόγλου. Τώρα, πάμε λίγο και στο θέμα του κυπέλου. Είναι επίκαιρο λόγο και των ημερών, κύριε Σαββόπουλε. Και θέλω να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Έχετε υπογράψει και εσείς μαζί με τον κύριο Κορεντσίδη και τον κύριο Μανουλίδη αρχές της χρονιάς ένα κείμενο, στο οποίο, αφού δίνετε συγχαρητήρια για τη θέση που καταλαμβάνει ο κύριος Χάτσιος στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου, ζητάτε από τον ίδιο να επιστρέψει αυτό το κύπελο που κατέχει από τις κατασχέσεις που είχαν γίνει το 1997, εκεί που ανήκει, δηλαδή στο νομό Καστοριάς, στους φιλάθλους του νομού Καστοριάς, αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να το βλέπουν το κύπελο σε μια περίοπτη θέση και να καμαρώνουμε γι' αυτό όπως καμαρώνουμε γι' αυτό 40 χρόνια μετά. Έχει αξία η άποψή σας, γιατί φορέσατε τα ερυθροκίτρινα και νομίζω ότι μπορείτε να πείτε και μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως. Ζητήσαμε από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Χάτσιο. Αυτή η επιστολή πρέπει να υπογράφηκε τον Ιανουάριο. 17 Ιανουαρίου, ναι. Ναι, υπήρχε ένα αίτημα γραπτό από το Σύλλογο Παλεμάχων του Σωματείου Καστοριάς, της ομάδας Καστοριάς, το οποίο είναι αναγνωρισμένο. Ζητήθηκε να συνυπογράψουμε ένα αίτημα στα πλαίσια στο ότι να πάρθει το κύπελο, να το δώσει ο κύριος Χάτσιος και να το δώσουμε στο Δήμο Καστοριάς, όπου θα γινόταν ένας ειδικός χώρος. Γιατί ακριβώς, χρειάζεται και τον ειδικό χώρο. Περίοπτη θέση χρειάζεται και ειδικό χώρο. Σε μια θέση στο Δημαρχείο, το οποίο αντιπροσωπεύει έτσι και την πόλη της Καστοριάς. Τώρα από εκεί και πέρα, προσωπικά έτσι μετά συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν μίλησα με τον κύριο Χάτσιο συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι εξέλιξη. Αν μπορούσατε να του πείτε μια κουβέντα σήμερα, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Σαββόπουλε? Γιατί επικαλείστε την ιδιότητα και την τιμή που το έκανε η πολιτεία να τον τοποθετήσει σε αυτή τη θέση του διοικητή. Και λόγω και αυτής της θέσης
Ζητάτε να δείξει είναι αυτή κάτι την. Προσωπικό, ναι, τώρα ναι, είναι ναι. Κάτι προσωπικό. Είναι εγώ κάτι θα το ζητούσα να, εφόσον θελήσει να το επιστρέψει. Ούτως ή άλλως θα φανεί ότι δόθηκε από τον κύριο Χάτσιο έτσι στο Δήμο Καστοριάς. Θα γραφεί και το δικό και του όνομα αν προχώρησε αυτή την κίνηση. Και το κύπρο αυτό της Καστοριάς, της ομάδας Καστοριάς, είναι η ιστορία έτσι του ποδοσφαίρου που αφορά όλη την περιοχή της Καστοριάς. Ήταν ένα επίτευγμα το οποίο για εκείνα τα χρόνια μας έκανε όλους περήφανους. Ήμασταν πολύ μικροί τότε. Για πάντα. Ναι, για πάντα. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Θυμόμαστε στιγμιότυπα ακόμα, ξέρετε. Τέλος πάντων, να μην λέμε και τις ηλικίες μας, αλλά. Εκείνοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, δηλαδή εγώ θυμάμαι αγώνες που η Καστοριά, ας πούμε, στο ξερό γήπεδο, Καστοριά Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αν δεν είχε, θυμάμαι καλά, είχε λήξει 3-2, στο πρώτο γκολ είχαμε βάλει ένα γκολ ο Παουνόφσκι με απευθείας κόρνερ. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές και εικόνες, ζούσαμε το ποδόσφαιρο σε ηλικίες 12-13 χρονών, θυμόμαστε στιγμές έτσι ποδοσφαιρικές. Σαν σήμερα. Και μπορεί, ας πούμε, να βλέπαμε έναν αγώνα πριν 2 χρόνια μαζί και να μην θυμόμαστε απολύτως τίποτα. Μα από εκείνου του αγώνε. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθούσε το ότι είχαμε καλύτερη μνήμη ως μικρότερη ηλικία. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Προχθές που είχαμε την επαιτειακή εκπομπή, την εξάωρη εκπομπή μας, που ξεκίνησε 5 το απόγευμα και τελείωσε 11 και 4 το βράδυ, θυμάμαι τόσα πράγματα από τους. Γιατί μιλήσαμε με όλο το ρόστερ. Τους έλεγε τους ποδοσφαιριστές ορισμένες λεπτομέρειες ακόμη και από τις προπονήσεις που τους έβλεπα. Τώρα ξέρετε, θυμήθηκα. Καστοριά Πανιώνιος 3-0, το πρώτο παιχνίδι του Λιόλιου που είχε κάνει hat-trick. Τον είχαμε χθες, μπράβο, ναι. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει με κεφαλιά από τη μεριά εκεί που ήταν τα αποδυτήρια. Την κάτω μεριά. Μιλάμε για πριν 40 χρόνια. Και είδαμε έναν αγώνα πριν 2 χρόνια, πριν 3, πριν 10, πριν 15 και δεν μένει τίποτα. Ναι, πολλά παιχνίδια. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Μια φασαρία που είχε γίνει εκεί με τον Αναστόπουλο ήταν εντάξει. Τι λοιπόν Καστοριά, είναι αυτό το κύπελλο. Το ποδόσφαιρο ήταν κάτι το οποίο μας είχε διαφημίσει σε όλη την περιοχή. Ακριβώς. Βοηθούσαν βέβαια και οι συγκυρίες. Είχαμε μια απίστευτα πολύ καλή ομάδα εκείνα τα χρόνια. Μας έκανε περήφανος. Υπήρχε κόσμος που ακολουθούσε την ομάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη. Και θεωρώ ότι είναι ένα λογικό αίτημα το να πάρθει το κύπελλο, να μην ξανασυναντήσει, να γυρίσει η ιστορία στο Δημαρχείο της Καστοριάς. Και φαντάζομαι σε αυτό λογικά θα είναι θετικός ο κύριος Χάτσος. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι το γιατί κύπελλο. Γιατί η ιστορία ήταν ένα ούτε προϊόν, πωλείται, έτσι, ούτε αγοράζεται, ούτε έτσι, δυσάρεστης, έτσι κατάσταση εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι που θα αξιολογήσει ο διοικητής του νοσοκομείου. Και θα πάρει τις αποφάσεις του. Θα πάρει τις αποφάσεις του. Είπαμε και τώρα. Όλα τα άλλα τώρα που ακούγονται πέρυσι είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή εντάξει. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Δήμος Καστοριάς και το Δημαρχείο είναι ένας καλός χώρος, μιας και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Καστοριά, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνανε από κάποιους ανθρώπους, έτσι δυστυχώς δεν μπορέσε λόγω και των συγκυριών. Ναι, εδώ ναι. Έχουμε δει, είναι, κάτι, είναι ένα φαινόμενο έτσι της εποχής για όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ιστορικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή ούτε υφίστανται ούτε υπάρχουν. Ναι, ας, και το ζήτησαν και όλοι οι ποδοσφαιριστές, ζήτησαν σαν αλλά χάρη όλο αυτό. Κύπελλα, επαρχιακές ομάδες έχουν πάρει πολύ λίγες. Ναι, ναι, μα είναι τρεις. Μετρημένες. Η Καστοριά η πρώτη, η Λάρισα δύο φορές και Όφη. Αυτές είναι οι ομάδες. Τίποτα πέρα από αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είδατε τι θυμηθήκαμε σήμερα. Πόσα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το κύπελλο και η πορεία αυτών των δεκαετιών. Ένα άψυχο αντικείμενο που κρύβει τόσο πολύ ψυχή όμως μέσα του και αναμνήσεις. Αυτό θέλουμε να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Κύριε Σαββόπουλε, για το τέλος έχουμε ένα ακόμη θέμα. Ναι. Βγήκε η σύραγγα της κλεισούρας και είναι η πρώτη φορά που επίσης που θα τα ακούσουμε και αυτό. 25 του μηνός, ναι. Για να... Είναι 120 πρώτη. Το είχαμε βγάλει πάλι πρώτη από την εκπομπή αυτό το θέμα. Ναι. Μαζί σας πάλι. Είμαστε 25, μαζί για να πούμε τώρα που βγήκε. 25 Πέμπτη, υποβολή πρόταση είναι δυνατή. Μάλιστα. Από 1 Ιουνίου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Βγήκε τελικά η πρόσκληση. Τέλος πάντων, κάποιοι ας πούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό κτλ. Από εδώ και πέρα έχει δουλειά ακόμα. Είμαστε σε ένα καλό στάδιο. Ναι. Δεν κλείσαμε ακόμα το κομμάτι της επίλευσης, δηλαδή είναι πολιτική απόφαση δική μας. Εννοείται την Εγνατία δεν κλείσατε ακόμα. Εντάξει, Εγνατία, Υπουργείο και πιθανόν υπηρεσίες δικές μας. Είναι κάτι το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα που έχουμε κάποια διαδικαστικά με την κτηματική αντέλεση δικής και να βγει η βεβαίωση αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο σε μια συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών των δικών μας θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και θα οριστικοποιήσουμε. Αν η Εγνατία επιμένει, κύριε Νατσούλη, να έχει μια προμήθεια 5%, καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει κατά πολύ το κόστος. Δεν κόστος, είναι επιλέξιμο από ευρωπαϊκά. Είναι σύστημα, βέβαια μια εταιρεία που έχει την απόλυτη τεχνογνωσία έχει, για. Εκεί θα το δούμε. Τώρα δεν ξέρω. Πάντως το γεγονός είναι ότι βγήκε η πρόσθεση στον αέρα. Η πρόσθεση είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 69 επικαιροποιημένη μελέτη. Είναι 1 εκατομμύριο που θα χρειαστεί μάλλον για το τεχνικό σύμβουλο γύρω στα 70.
Από εκεί πέρα αφορά τη σύραγγα κλεισούρας και ένα μεγάλο έργο το οποίο επαναλαμβάνω και στο κατασκευαστικό κομμάτι θα προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας, αλλά και με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει και ο αναψυχικός χαρακτήρας που τον αμφισβητήσανε πολύ και εντός Περιφερειακού Συμβουλίου και εκτός και από άλλες περιοχές αλλά και εσωτερικά μεταξύ των πόλεων της Καστοριάς. Έχει βγει στον αέρα, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολιτική απόφαση του Περιφερειάρχη, το ήθελε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η χαμηλή απορροφητικότητα του προγράμματος βοήθησε σε αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άλλες όριμες μελέτες μεγάλου έτσι, ύψους προϋπολογισμού. Αλλά το γεγονός είναι ότι από αυτό το βήμα το μεγάλο έγινε. Έγινε, και είναι στον αέρα η πρόσκληση. Είναι στον αέρα των 80 η πρόσκληση ευρώ. Πραγματικά για την. Είναι κάτι θετικό. Θα βγει σε πολύ λίγες μέρες η πρόσκληση με τα δίκτυα του φυσικού αερίου στον αέρα. Ναι. Η συμμετοχή της περιφέρειας. Όταν λέτε σε λίγο, τι εννοείτε, μέσα στον Ιούνιο βγαίνει. Μέσα στο Μάιο μπορεί, δηλαδή και τώρα που μιλάμε. Αύριο, 27 Ιούνιο Μάιο. Μπορεί μέχρι τέλος Μαΐου να βγει και η πρόσκληση. Είναι θέμα ημερών. Για το δίκτυο δηλαδή, του φυσικού υπάρχει αερίου. Περίπου να βγει. Τα δίκτυα με μοναδικό δικαιούχο τη ΔΕΔΑ. Δηλαδή αυτό που έλεγε η περιφέρεια τόσο καιρό, το κλείνει ως υποχρέωση. Βγαίνει. Για Καστοριά, Μανιάκη, Άργος και Γρεβενά. Και Γρεβενά. 18,5 εκατομμύρια ιδέα συμμετοχή. Όλο το project είναι γύρω στα 22. Επιτέλους να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα καλό νέο. Και υπάρχει η περίπτωση δηλαδή με τον ερχομό του κύριου Βορύδη να έχουμε και αυτό το θετικό. Και αυτή την ανακοίνωση. Για τη συνέχιση των εργασιών, εφόσον κάνει δεκτό το αίτημα. Ο οποίος έχει ήδη αέριο, όπως ξέρετε. Έχει ήδη αέριο. Εφόσον κάνει, κύριε Νατσούλη, εφόσον κάνει δεκτό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το αίτημα της ματέωσης της λύσης σύμβασης του αναδόχου, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν αυτόματα. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, αυτό είναι το θετικό σενάριο. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συνάντηση, να υπάρχει μια πολιτική πίεση όσον αφορά το να μην χαθεί και η φετινή χρονιά. Εφόσον όλα πάνε καλά, λέω, μπορεί τον Ιούνιο να έχουμε και, και αυτό, αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονός. Πάρα, πάρα, δηλαδή. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Για τη σύραγγα της κλεισούρας να προσθέσω μόνο ότι έχει αναρτήσει και ο κύριος Τζικαλάγιας και φωτογραφίες του με τον κύριο Τσάμι από τον Λεμό, τον Άγιο Γερμανό. Έχετε πάντως όλα γραμμένα και δεν ξεχνάτε αυτά που λέτε και προεκπομπής, ας πούμε. Ναι. Και ναι, είδα μία ανάρτηση του κύριου Τζικαλάγια. Προσωπικά τα έχω δεχτεί και έτοιμα από και εγώ ίδιος με τον κύριο Τσάμι. Για να πάμε να επισκεφτούμε την περιοχή του Λεμού. Να ανοίξει αυτό, γιατί ο Χρήδα, όπως διαβάζω εδώ, πήγε 15 λεπτά από τα σύνορα. Ότι επιβάλλεται και αυτή η στόχευση, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε κι εμείς ένα έτσι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που παρουσίασε η περιοχή της ο Χρήδας εκεί πέρα, στην περιοχή που υπάρχει απέναντι ακριβώς από το μεθοριακό σταθμό του Λεμού. Ήταν και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού, πριν συμβεί αυτό, να κάνουμε μια οργανωμένη επίσκεψη όλοι οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Καστοριάς. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε και τις αντιπολίτες. Στη Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, εμείς πάμε στην περιοχή εκεί για να δούμε πώς αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Έτσι να το λέμε. Πώς αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια τουριστικά και να δούμε από εδώ και πέρα το πώς μπορεί αυτό το κομμάτι να αξιοποιηθεί, να λειτουργήσει και να ολοκληρωθούν κάποιες υποδομές τόσο από πλευράς μας όσο και από πλευράς από εκεί, για να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό το κομμάτι που έχει αναπτύξει πολύ η περιοχή ευρύτερη. Και το ένα έργο συνδέεται με το άλλο, όντως δηλαδή, αν γίνει και αυτό, γίνει και σύραγγα. Όλα, ότι είναι με όλα διευκολυνόμαστε. Δηλαδή, εφόσον ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, είναι σημαντικό, θα βοηθήσει λοιπόν. Πολύ. Κύριε Σαββόπλε, δέχονται περίπου 800.000 τουρίστες, τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία τα τελευταία, σε αιτήσια βάση. Βέβαια έχουν άλλου μεγέθους λίμνη, πολύ πιο βαθιά, έχουν αξιοποιημένες παραλίες και εντάξει, έχουν την εντύπωση ότι έχουν και αεροδρόμιο. Θα επισκεφτούμε και εκεί την περιοχή σύντομα για να δούμε και τι γίνεται εκεί, κύριε Ναζούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω σήμερα ήταν από τα πολύ ωραία πράγματα που μπορούσαμε να συζητήσουμε, κύριε Σαββόπουλο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε μαζί. Πάντα ευχάριστα. Ναι, να λέμε για να. Άμα είναι όλες οι εκπομπές έτσι. Να αλλάξουμε λίγο την ψυχολογία έτσι. Μπράβο, αυτό θέλω. Να αλλάξουμε λίγο, ρε παιδιά, την ψυχολογία. Αν είναι όλες οι εκπομπές μας έτσι, χαλάλη να κάτσω άλλες 5 ώρες. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.